Την παρθενική της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας πανηγύρισε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου η Αλεξανδρούπολη FC επικρατώντας 6-1 του ποδοσφαιρικού ομίλου Μουδανιών. Μετά από τις ήττες από Κρία Βρύση, Πανθρακικό και Κριστόνη, η ομάδα του Νίκου Μπαχαρίδη πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση δεν δυσκολεύτηκε να κερδίσει την ομάδα από τη Χαλκιδική. Εκπληκτικό στο παιχνίδι ο 17χρονος Σάβας Γκρουτζίδης που είχε ένα γκολ και μία assist, ενώ το τέρμα που σημείωσε ήταν πραγματικά μοναδικό, καθώς πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, νικώντας τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων. Ένα γκολ που θύμισε σε όλους τους παρευρισκόμενους εκείνο που είχε πετύχει ο Φώτης Ιωαννίδης του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση με τη Λαν στη Γαλλία το φετινό καλοκαίρι για τα προκριματικά του UEFA Conference League. Πριν την έναρξη του αγώνα, τηρήθηκε όπως και σε όλα τα γήπεδα της χώρας ενός λεπτού σιγή για τον πρόωρο και ευνίδιο χαμό του παίκτη της Εθνικής Ελλάδας και του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την είσοδο ενός απρόοπτου επισκέπτη στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ένας πανέμορφος και παιχνιδιάρης σκύλος δεν έλεγε να βγει από το χορτάρι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των ανθρώπων των δύο ομάδων. Η πρωταθλήτρια Εύρου μπήκε δυνατά στο μάτς και μόλις το 9 προηγήθηκε με όμορφο πλασέ του Γκαϊδατζή, έπειτα από κάθε τυπάσα του Κωνσταντίνου Πατσιώρα. Στο 18 η Αλεξανδρούπολη θα φτάσει και σε δεύτερο τέρμα, όταν ο νεαρός Γκιουρτζίδης θα δώσει ασίστ στο Βαρσαμίδη και αυτός με ωραίο σουτ θα γράψει το 2-0. Στο 24, έπειτα από κόρνερ του Βαρσαμίδη, η άμυνα των Μουδανιών θα διώξει πάνω στη γραμμή αποσοβώντας τον γκολ. Στο 31, μετά από απευθείας εκτέλεση φάουλ για τα Μουδανιά, μπλόκαρε ο Κοτσάκης. Στο 40, ο 17χρονος Γκιουρτζίδης θα αποφύγει με όμορφο τρόπο δύο αντιπάλους και με πλασέ θα νικήσει τον goalkeeper του φιλοξενούμενων για το 3-0 και θα αποθεωθεί. Στην εκπνοή του πρώτου μέρους, ο Οικονομίδης θα αποκρούσει το σουτ του Πατσιώρα από δύσκολη πλάγια θέση. Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και συγκεκριμένα στο 49, τα Μουδανιά θα μειώσουν με το Ζαχαράκι να ευστοχεί από την άσπρη βούλα μετά από το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του κάνοντας το 3-1. Στην αμέσως επόμενη φάση, στο 50, ο Κωνσταντίνος Πατσιώρας θα βρει δίχτυα για το 4-1. Τρία λεπτά μετά, ο αρχηγός των Θρακιωτών θα σουτάρει από μακριά, ελάχιστα out. Στο 75, σε μια φάση που όλοι πίστευαν ότι ο διαιτητής Δροσίνης θα σφυρίξει φάουλ, ενώ τελικά άφησε πλεονέκτημα, ο Μουρατίδης θα ανεβάσει το δίκτυο του σκορ με ένα μακρινό υπέροχο σουτ στο 5-1. Στο 81, μετά από πολύ όμορφη συνεργασία των παικτών της Αλεξανδρούπολης, ο Μουρατίδης θα δώσει ασίστ στον Κυριζάκη και εκείνος θα διαμορφώσει εύκολα το τελικό 6-1. Στην επόμενη αγωνιστική, η Αλεξανδρούπολη φιλοξενείται από τον Άρη Πηγών την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Αυτό που γίνεται εδώ στην Αλεξανδρούπολη το έχω πιστέψει από την πρώτη στιγμή και συνεχίζω να το πιστεύω που έχει πάρα πολλές δυνατότητες η ομάδα. Μπήκαμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα, όπως και στα προηγούμενα τρία παιχνίδια, έχουμε μπει πάρα πολύ καλά. Απλώς δεν είχαμε τον γκολ. Σήμερα ευτυχήσαμε στις πρώτες δύο φάσεις να κάνουμε και τα γκολ. Και μετά ήταν κάτι πολύ πιο εύκολο για τη δικιά μας την ομάδα. Εντάξει, το σκορ τα λέει όλα, ότι ήμασταν καλύτεροι κατά όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Βγάλαμε φάσεις, βγάλαμε αυτοματισμούς, κερδίσαμε καταρχήν ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος τον πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ ψηλά το Σάββατο, Γκιουρτζίδη, ναι, το 17χρονο, ο οποίος είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, και αν συνεχίσει έτσι πιστεύω θα τον δούμε ψηλά και θα πάει σε μεγάλη ομάδα. Έτσι πιστεύω εγώ και όλη η ομάδα και όλη η διοίκηση. Όσο για τις αλλαγές, δεν κάναμε και πάρα πολλές αλλαγές μετά το μάτι της Κριστόνης. Έλειπε ο Γιώργος Βασίλτσης λόγω τραυματισμού. Έπαιξε ο Νίκος ο Γκαϊντατζής, ο οποίος στα δύο τελευταία παιχνίδια είναι πάρα πολύ καλός, εξαιρετικός. Σήμερα σκόραρε κιόλας. Στην Κριστόνη δεν του έκανε το χατήρι μπάλα μια φορά στο δοκάρι και δύο φορές στο δοκάρι, νομίζω. Δεν έχω να πω κάτι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και πολύ περήφανος για την ομάδα την οποία συνεργάζομαι, και με τα παιδιά δεν έχω κανένα πρόβλημα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Θα συνεχίσουμε έτσι τη δουλειά μας μέσα στη βδομάδα, γιατί ξέρετε, με το που τελειώνει ένα παιχνίδι πρέπει να κοιτάξουμε αμέσως το επόμενο, για να έχουμε διάρκεια. Νομίζω ότι σήμερα ήταν μια εμφάνιση που η ομάδα έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Τέτοια αντίδραση θέλαμε να έχουμε και τέτοια αντίδραση έπρεπε να έχουμε μετά από τρία συνεχόμενα ατυχέστατα αποτελέσματα. Γιατί και στα προηγούμενα παιχνίδια ήμασταν καλύτεροι, θεωρώ, από τους αντιπάλους μας, απλά δεν πήραμε αυτό που έπρεπε. Ίσως πληρώσαμε κάποια λάθη που σήμερα τα περιορίσαμε.
Και σήμερα ήμασταν αρκετά πιο εύστοχοι στην τελική προσπάθεια. Όσο περνάει από το χέρι μου και από τα πόδια μου, θα βοηθάω την ομάδα αυτή μετά από τόσα χρόνια. Χάρηκα που σκόραρα το πρώτο γκολ και άνοιξε το παιχνίδι για μια εύκολη νίκη και ελπίζω και σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Πολύ ενθαρρυντικό για μας την έναρξη του παιχνιδιού μετά από τρεις ήττες να βλέπουμε ότι το μισό το γήπεδο είναι στο γεμάτο και μας στηρίζουν. Νομίζω ότι τους ανταποδώσαμε σήμερα τη χάρη και φύγαν από το γήπεδο ικανοποιημένοι.